Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, 28 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου σε Εύρο και Ροδόπη. Εκατοντάδες πολίτες παρακολούθησαν τη μεγάλη παρέλαση της Αλεξανδρούπολης για την εθνική επέτειο του Όχι. Μηνύματα ενότητας, ανάκλησης της μνήμης αλλά και εθνικής συνοχής έστειλαν θεσμικοί και εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Εκατοντάδες πολίτες παρακολούθησαν τη μεγάλη παρέλαση της Αλεξανδρούπολης για την εθνική επέτειο του Όχι που τιμάται σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η εξέδρα των επισήμων τελικά στήθηκε μπροστά στη λέσχη αξιωματικών και οι καρέκλες τοποθετήθηκαν στην είσοδο του Δημαρχείου για όσους δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν όρθιοι την τελετή. Και φέτος, εκτός από μαθητές και ενοπλές δυνάμεις, πήραν μέρος διάφοροι σύλλογοι της περιοχής. Η Φιλαρμονική δίνει το σύνθημα για την έναρξη της παρέλασης. Αμέσως οι επίσημοι παίρνουν θέσεις πάνω στην εξέδρα και η παρέλαση ξεκινά. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανοίγει την παρέλαση στην Αλεξανδρούπολη. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίστηκε η προσφορά του οργανισμού. Στα χρόνια του πολέμου παρήχε νοσηλευτική φροντίδα, στελέχωσε νοσοκομιακές μονάδες και σταθμούς πρώτων βοηθειών για την περίθαλψη των τραυματιών, διοργάνωσε συσίτια και μοίρασε κουβέρτες και είδη ρουχισμού. Ακολουθούν σύλλογοι με παραδοσιακές φορεσιές και την ελληνική σημαία πάντα να κυματίζει στο κέντρο. Το πρώτο δημοτικό σχολείο χειροκροτείται από τους πολίτες που εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό παρακολούθησαν την παρέλαση. Thank you.
Σειρά έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Μαθητές των γυμνασίων και λυκείων της Αλεξανδρούπολης υπερήφανοι πέρασαν μπροστά από τις θέσεις των επισήμων. Το πρώτο μέρος της παρέλασης μόλις ολοκληρώθηκε και ακολουθεί η στρατιωτική. Η μπάντα λαμβάνει θέση και δίνει το σύνθημα. Αυστηρό βλέμμα, άψογοι σχηματισμοί και υπερηφάνεια. Η Αλεξανδρούπολη τίμησε και φέτος τους προγόνους της.
Παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών και αρχών τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αλεξανδρούπολης η επίσημη δοξολογία για την εθνική επέτειο το πρωί της 28ης Οκτωβρίου. Σήμερα δηλαδή ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές του τόπου. Στον χώρο του μνημείου, μετά την εκκλησία, προσήλθαν οι σημεοφόροι και οι παραστάτες των σχολείων συνοδεία καθηγητών τους. Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο κορυφώθηκαν ανήμερα της εορτής. Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη. Χρειάζεται να μας βρουν όλοι με ενότητα και με ιστορική μνήμη. Αυτά τα δυο είναι το μόνο που έχω να σας πω σήμερα, σε αυτήν τη μεγάλη μέρα, και για την πίστη μας και για την πατρίδα μας. Και το είπε ένας αξιωματικός του στρατού μας. Θα έρθουν πολλοί και έρχονται και καλοδεχούμενοι, αλλά χρειάζεται να μας βρουν πάνω τους. Σας παρακαλώ πολύ ένα πράγμα. Λυπηθείτε τα παιδιά σας. Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ και θα τα δούμε σε λίγο στην παρέλαση. Αυτά τα παιδιά των Ελλήνων που πρέπει όσοι θα έρθουν και όσα πράγματα συμβούν στον τόπο μας να τα βρουν στέρεα, με γερές βάσεις, πίστεως, ορθοδόξου χριστιανικής, πατρίδος, αρετής, καλοσύνης, γλώσσας ελληνικής, φρονήματος εθνικού, δυνατού και ακμαίου, να ξέρουν ότι αυτός ο τόπος είναι ο δικός τους τόπος, για τον οποίο πέθαναν κάποιοι, προκειμένου εμείς σήμερα να πίνουμε το καφέ μας άνετα στον παραλιακό δρόμο και στην κεντρική λεωφόρο. Του όχι μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο το οποίο επιδόθηκε από τον Ιταλοπρέσβη στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της χώρας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940. Μόλις λίγες ώρες πριν, η φασιστική Ιταλία ζητούσε με τελεσίγραφο από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ιωάννη Μεταξά, να της παραδώσει ανεφόρο τμήματα του εδάφους της. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Έτσι απλά και αυτονόητα, ο Μεταξάς απορρίπτει το ιταλικό τελεσίγραφο και απευθύνει διάγγελμά του στον ελληνικό λαό. Όχι. Σε αυτήν την κοφτή, τριγράμματη λέξη ήταν συμπληρωμένη όλη η λάβα της ελληνικής ψυχής από την αυγή της ιστορίας της. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, η τότε Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο δια του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, ο οποίος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά στην οικία του, με το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδας για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του στη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Σύσσωμη η Ελλάδα ως ένας άνθρωπος ανταποκρίθηκε στο πρωινό πολεμικό κάλεσμα. Ο λαός βγήκε στους δρόμους. Γενική επιστράτευση. Όλοι ήθελαν να στρατευτούν. Όλοι ήθελαν να πολεμήσουν. Τα τρένα για τον πόλεμο ήταν υπερπλήρη. Ο πόλεμος αυτός ήταν από εκείνες τις στιγμές της ιστορίας που η συσπήρωση γύρω από έναν κοινό στόχο όταν οι θεμελιώδεις αξίες μας κινδυνεύουν. Βάζει σε δεύτερη μοίρα τις διαφορές.
Ωστόσο, η πατρίδα μας, πέρα από την αποθυσία και το θάρρος του στρατού και του λαού μας, είχε καιρό αντιστεί την πίστη στο Θεό και την εμπιστοσύνη στην Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό. Οι Έλληνες εμπιστεύτηκαν στα χέρια της Παναγίας τον αγώνα τους. Ζήτησαν τη μητρική προστασία της για να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους. Και ήταν τόσοι οι πίστη τους, ώστε την έβλεπαν να τους εξυπώνει και να τους σκεπάζει, καθώς πολεμούσαν απεγνωσμένα στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη και η κατάθεση στεφάνων από τις αρχές του τόπου. Μηνύματα με αφορμή την επέτειο του Όχι έστειλαν οι αρχές του τόπου μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στην πρωτεύουσα του Εύρου. Στο μεγαλύτερο μέρος της οι αρχές παρέμειναν όρθιοι, χαρίζοντας το θερμό τους χειροκρότημα στους νέους που για ακόμη μια χρονιά κράτησαν ψηλά την ελληνική σημαία, παρελάβνοντας σε άψογους σχηματισμούς. Την κυβέρνηση στις φετινές επετειακές εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη εκπροσώπησε ο βουλευτής Εύρου Σταύρος Κελέτσης. Η πρόταση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης για κατάργηση της εξέδρας των επισήμων δεν εισακούστηκε και έτσι οι αρχές παρακολούθησαν την παρέλαση όπως κάθε άλλη φορά πάνω σε εξέδρα και μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών. Μαθητές, σύλλογοι και ένοπλες δυνάμεις θύμισαν την εθνική επέτειο. Την περηφάνεια μας γιορτάζουμε σήμερα, την περηφάνεια των Ελλήνων ενάντια στον φασισμό, τη δικτατορία και την υποδούλωση. Την περηφάνεια μας όπως την κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και έχουμε το καθήκον και την ιερή υποχρέωση με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο να την κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Τιμούμε και διαφυλάττουμε την ιστορική μνήμη όλων αυτών που αγωνίστηκαν το 1940 για την ελευθερία της πατρίδας μας. Είναι διαχρονικά τα μηνύματα, είναι μηνύματα που οφείλουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές και να στέλνουν ένα ξεχωριστό μήνυμα ότι η ενότητα και η ομοψυχία είναι η μοναδική επιτυχία για να μπορέσει αυτό το έθνος να προχωράει μπροστά. Την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις της Αλεξανδρούπολης εκπροσώπησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο Σταύρος Κελέτσης. Μας γέρεσμισαν αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Εκείνη την χαρά και την αισιοδοξία που είχαν οι στρατιώτες όταν πήγαιναν τότε στο μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη, με πίστη στην νίκη, με πίστη στις δυνατότητες του ελληνισμού. Αυτή την πίστη, την αισιοδοξία και το χαμόγελο πρέπει να έχουμε και σήμερα για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές και τις απειλές που υπάρχουν γύρω μας ως χώρα, αλλά πάντοτε με την αισιοδοξία ο ελληνισμός, με ενότητα και με βάση τις αξίες τις ελληνικές, κατάφερνε όλα αυτά να τα ξεπερνά. Πλήθος πολιτών κατέκλυσε τον κεντρικότερο δρόμο της πόλης για να παρακολουθήσει την παρέλαση. Μικροί και μεγάλοι με σημαίες στα χέρια χειροκρότησαν τους νέους. Τιμούμε σήμερα μια πολύ σημαντική μέρα για τη νεότερη ιστορία της χώρας μας. Τιμούμε τους αγώνες των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στις δυνάμεις του φασισμού και του ναζισμού υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της χώρας μας. Και αυτό πρέπει να μας θυμίζει και σήμερα και να μας δίνει μαθήματα προκειμένου να συνεχίζουμε τον αγώνα και στις σύγχρονες σκέψεις φασισμού ή ναζισμού που επικρατούν και προσπαθούν να επιβληθούν στην Ευρώπη και συνολικότερα στον κόσμο.
Και στην Σαμοθράκη η επέτειος του Όχι τιμήθηκε από την μαθητιώσα νεολαία και τον ελληνικό στρατό. Λίγο πριν τις 11 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη παρέλαση στην χώρα. Την 28η Οκτωβρίου, την επέτειο του Όχι, τίμησαν και στο νησί του Εύρου την Σαμοθράκη. Μαθητές και στρατός παρέλασαν στέλνοντας βροντερό μήνυμα. Με την ευκαιρία λοιπόν της σημερινής εορτής να ευχηθούμε σε όλους τους απανταχού Έλληνες χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και ευχόμαστε καλές γιορτές εν ώψη των εορτών που έρχονται και καλό χειμώνα. Πέρα από εκεί γιορτάσαμε σήμερα εδώ στο νησί μας με τους τοπικούς φορείς, παρουσία στρατού, μαθητών, την απελευθέρωση. Έγινε κατάθεση στεφανιών, υπήρξε αρκετός κόσμος. Βέβαια η εποχή λόγω λεωκομικής παραγωγής είναι λίγο ακατάλληλη αυτή την εποχή. Ο κόσμος ήταν απασχολημένος στις δουλειές τους. Παρ' όλα τα αυτά είχε κόσμο, είχε παρουσία κόσμου. Νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση η οποία τιμάει τους προγόνους μας για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Στο ελληνικό έθνος, σήμερα στον ακριτικό του τόπο παρευρεθήκαμε, σύσσωμε όλο το έθνος, όλη η τοπική κοινωνία. Γιορτάσαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρέλασαν τα σχολεία και ο στρατός που μας έκανε περήφανος. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα και καλό θα είναι η ελληνική κυβέρνηση να σκύψει και σε αυτόν τον πονεμένο τόπο, το νησί της Σαμοθράκης. Στέλνουμε ένα χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνικό λαό και κυρίως σε ένα μέρος της Ελλάδος όπως είναι ο Εύρος και η πολύπαθη Σαμοθράκη. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Μένουμε τώρα κυρίες και κύριοι στην Σαμοθράκη. Θα συναντήσουμε εκεί. Βρίσκεται ο Γιώργος Δημόπουλος, ο οικονολήτης Δέλτα Τηλεόραση, μαζί με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Νίκο Γαλατούμο, τον οποίο βλέπουμε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Κομοντζίδη σε εσάς και σε όλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά σε όλο το ελληνικό έθνος. Φυσικά σήμερα είναι η μέρα, την τιμητική μέρα αυτή που η μαθητιώσα νεολαία πλέον έχει τον πρώτο λόγο και ο ελληνικός στρατός και θέλω Δήμαρχε να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Τι γίνεται με τους μαθητές κυρίως του Λυκείου στην Σαμοθράκη και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει κυρίως για τους τελειόφοιτους στην τρίτη Λυκείου οι οποίοι δεν έχουν καθηγητές σε κάποια βασικά μαθήματα και σε λίγους μήνες καλούνται να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Είχα τη διαβεβαίωση ότι από το Υπουργείο και από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας με δηλώσεις της Δευτεροβάθμιας, με συγχωρεί τον κύριο Παστολακούδη, είχε δεσμευτεί ότι με τη λήξη αυτού του μήνα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, θα υπάρχουν τοποθετήσεις και το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά. Αυτή τη στιγμή είμαι σε αναμονή, περιμένω αυτή την εβδομάδα που έρχεται, νομίζω Τρίτη με Τετάρτη, μέχρι και την Πέμπτη που έχει, νομίζω πρώτο του μηνός, 31 μάλλον την Πέμπτη, θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχει λυθεί το θέμα, δυστυχώς θα αναγκαστούμε να προβούμε σε κάποιες καταστάσεις, οι οποίες δεν θα είναι το καλύτερο. Θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, τουλάχιστον από πλευράς του Δήμου. Θέλω να είμαι πλάι σε αυτό το εγχείρημα που κάνουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά για να προσπαθήσουν να μπορέσουν να απεξέλθουν σε εξετάσεις. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχουν φροντιστήρια εδώ. Οι γονείς δεν μπορούν να πληρώνουν ιδιωτικά φροντιστήρια. Είναι εδώ και πόσο καιρό που έχουμε λήψεις σε καθηγητή, έπρεπε να το γνωρίζουν αυτοί, έπρεπε να το λύσουν. Είμαστε που είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, έχουμε που έχουμε τα προβλήματά μας. Προστέθηκε ακόμα ένα επιπλέον, σύν το ότι μας βγήκε το μεταφορικό ισοδύναμο, που είναι βέβαια μια άλλη ιστορία. Ναι, έτσι, θα πάμε και στο μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο και αυτό έχει να κάνει. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον για την οικονομία του νησιού. Μην ξεχνάμε τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Αυτό το καλοκαίρι με την έλλειψη πλοίων και όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, υπήρξε οικονομικό πρόβλημα πλέον και θα υπάρχει στο νησί. Μιλάμε για τους γονείς οι οποίοι δεν μπορούν φυσικά
να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε αυτά που έχουν ανάγκη οι μαθητές από τη στιγμή που η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να τους τα προσφέρει. Και είναι κρίμα να μιλάμε τώρα, φτάνουμε στο Νοέμβριο, για μαθητές της τρίτης λυκείου οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν την βασική εκπαίδευση στο σχολείο. Πείτε μου όμως τι γίνεται με το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο έσκασε μάλιστα και την ημέρα την οποία είχατε δημοτικό συμβούλιο στο νησί. Mm-hmm. Ποια μέτρα θα πάρετε και λίγο να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν αφορά μόνο έναν επαγγελματία, απλά είναι ένας ο συγκεκριμένος επαγγελματίας που παρέχει καύσιμα στο νησί. Βεβαίως. Αλλά αφορά όλους τους Σαμοθρακίτες. Φοράει τους Σαμοθρακίδες και φοράει και άλλα 35 νησιά. Μέσα αυτά είναι και η Σαμοθράκη. Εμάς το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα τελευταία που μας ενημέρωσε ο Βενζινοπόλης, ο οποίος είναι ένας και μοναδικός στο νησί. Το πλαφόν των 200.000 ευρώ δεν το γνώριζε, τουλάχιστον έτσι από την ενημέρωση που έχω από τον ίδιο. Προέκυψε λοιπόν το θέμα ότι τα 200.000 ευρώ ήδη εξαντλήθηκαν μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν, όπως καταλαβαίνετε, με την τουριστική σεζόν, με έργα που γίνονται στο νησί. Συν τις όποιες άλλες δραστηριότητες των κατοίκων της μετακινήσεις, το 200.000 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγο. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει πλαφόν. Θέλουμε το νησί να έχει ένα πρατήριο. Το πλαφόν εξαντλείται πάρα πολύ. Ένα πρατήριο όλα αυτά. Άμα ήταν δύο πρατήρια, θα ήταν από 200.000 ευρώ για τον κάθε πρατηριούχο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αλλά και πάλι πιστέψτε με ότι θα καλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα. Έρχονται οι αγρότες σε λίγο καιρό για να σπείρουν. Τρακτέρ, μηχανήματα με έργα, οτιδήποτε. Και ήδη αυτό, να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι ήδη οι εργολάβοι που έχουν ξεκινήσει και προσπαθούν να υλοποιήσουν κάποια έργα στο νησί, ήδη διαμαρτύρονται, γιατί με κάποιες άλλες τιμές ξεκινήσανε κάποια έργα. Τώρα πρέπει να κάνουν, θέλουν να κάνουν ένα προσαρμογή το τιμών. Δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε πάνω εδώ. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι διαδοχικά τα προβλήματα. Το ένα μετά το άλλο θα έρχεται. Οπότε λοιπόν είχαμε δημοτικό συμβούλιο, το οποίο το θέμα είχε προεκύψει, το βάλαμε σαν έκτακτο μετά, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, συζητήθηκε, παρθήκανε ομόφωνες αποφάσεις, διαμαρτυρηθήκαμε, στείλαμε έγγραφο διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς, σε όλα τα υπουργεία, σε όλους τους τοπικούς βουλευτές, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη. Το έχουμε σηκώσει το θέμα, περιμένουμε να πάρουμε μια απάντηση. Στη Βουλή είχε τοποθετηθεί ο Υπουργός, ο κ. Πλαγιωτάκης, ότι θα το δει και δεν θα λήξει το μεταφορικό ισοδύναμο. Περιμένουμε και εδώ, είμαστε σε αναμονή και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από τώρα και μετά. Μάλιστα. Αν υπάρξει αρνητική εξέλιξη. Φυσικά ήταν μια πιλωτική η λειτουργία του μεταφορικού ισοδύναμου. Νομίζω ότι δόθηκε το παράδειγμα το κατά πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα το μεταφορικό ισοδύναμο, Δήμαρχε. Νομίζω ότι υπήρχε προχειρότητα όσον αφορά την απόφαση. Το 200.000 ευρώ έπρεπε να βάλουν κάποια κριτήρια κάτω, να πούν, ειδικά σαν και μιλάω για το νησί μου, ότι είναι ένα νησί, ότι είναι ένας πατηριούχος. Το 200.000 ευρώ θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα, οπότε έπρεπε να μην υπάρξει ούτε πλαφόν, ή τουλάχιστον να μπει ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο πλαφόν, αν υπήρχε πλαφόν. Μάλιστα. Πάμε λίγο και αυτό στα έργα πριν σας αποδεσμεύσω. Τι γίνεται, έχουμε έργα στο νησί, είναι σε εξέλιξη κάποια έργα και κυρίως τι γίνεται με το θέμα της εκβάθυνσης του καθαρισμού των προσκώσεων στη Καμαριώτισσα και στα Θέρμα. Ωραία. Λοιπόν, η ενημέρωση που έχω από το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι ότι προχωράει η μελέτη από τη ΔΕΛΤΑ 20 από το Υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας για να προχωρήσει η υλοποίηση του καθαρισμού των λιμανιών των Θέρμων. Στην αρχή πηγαίναμε για μια ήπια παρέμβαση, η οποία θα ήταν της τάξης των 100.000 ευρώ, αλλά τελικά πήγαμε σε πιο ουσιαστική παρέμβαση, γι' αυτό γίνεται και μια μελέτη ουσίας από την υπηρεσία από το υποδομών και προχωράμε λοιπόν της τάξης των 400.000 ευρώ ένα καθαρισμό, ο οποίος θα φέρει σε αποκατάσταση, όπως ήταν στην αρχική του θέση, και το λιμάνι της Καμαριώτισσας και το λιμάνι των Θέρμων. Πιθανολογώ ότι, να σας πω τώρα, μέχρι τέλος του έτους θα έχει υλοποιηθεί. Δεν θέλω να δεσμευτώ όμως. Η μελέτη θα έχει ολοκληρωθεί ή θα έχει ξεκινήσει? Μπορεί και ο διαγωνισμός για να βγει ανάδοχος, για να προχωρήσει ο άμεσος καθαρισμός των λιμανιών. Το βλέπουν αυτό. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι περισσότερο. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Πάντως ξέρω ότι τρέχει η διαδικασία του κατεπήγοντος. Είναι η πιο γρήγορη διαδικασία που θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι καλύτερο. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
μέχρι και το Μάρτιο, τέλεια Μαρτίου, και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση που μια περιοχή έχει κυριωθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι συγκεκριμένες. Πάμε λοιπόν τη διαδικασία του κατεπήγοντος, υλοποιείται η μελέτη, κρατάμε αυτό και στο εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο πιθανολογώ ότι θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερο μου έχουν υποσχεθεί από το Υπουργείο, να γίνει ο καθαρισμός. Από εκεί και πέρα υλοποιούνται κάποια έργα της περιφέρειας νότια και βόρεια πλευρά των οικισμών του νησιού. Είναι σε καλή εξέλιξη. Αρχές του μηνός δίνεται και η γέφυρα η οποία έχει αποκόψει το νησί, άμα θυμάστε, στο νότιο τμήμα στην περιοχή των Απατσανάδων. Έχουμε άλλες τρεις τομές στο βόρειο τμήμα όσον αφορά, έχουμε κάνει στην άκρη, έχουμε κόψει τρία γεφύρια και έχουμε κάνει, διοχετεύονται τα αυτοκίνητα εξωτερικά. Και αυτά τα δυο έχουν αποκατασταθεί και το άλλο πάει να αποκατασταθεί αυτές τις ημέρες. Απλά περιμένουμε να περάσει το εύλογο χρονικό διάστημα για να δοθεί σε κυκλοφορία, καταλαβαίνετε, για λόγους ασφαλείας. Και από εκεί και πέρα θα πέσουν ασφαλτικά, κάποια άλλα τεχνικά έχουν δρομολογηθεί. Είμαστε πάντως σε καλό δρόμο. Ξεκινήσανε, ειδικά αυτό θέλω να το πω και να το τονίσω, μετά την έλευση του κυρίου Περιφερειάρχη, εδώ που είδε την πραγματικότητα από κοντά, πιστεύω ότι έχουν πάρει όλα τον δρόμο που έπρεπε. Πάνε με γοργούς ρυθμούς και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους. Ναι, ναι. Όπως ξέρετε όμως η σύμβαση δεν έχει πριν δύο χρόνια. Η σύμβαση έχει υπογραφεί τον Μάρτιο του 19, Φεβρουάριο-Μάρτιο του 19. Έτσι. Από την περίοδο που έγιναν οι ζημιές και πόσο γρήγορα κινήθηκαν όλα αυτά. Φυσικά θα σας ευχαριστήσουμε, Δήμαρχε, και θα παρακολουθούμε φυσικά το επόμενο θέμα που είναι για τους μαθητές, που πραγματικά είναι ένα έντονο πρόβλημα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα προσπαθήσω και αύριο να έρθω σε επαφή με τον κύριο Αποστολακούδη, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Φυσικά. Θα σας ενημερώσουμε. Εύχομαι να λυθεί. Πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα μείζοντα θέματα που καίει το νησί. Το είπατε και εσείς, το σηκώστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν υπάρξει λοιπόν κάτι νεότερο, σας ενημερώνουμε. Ευχαριστώ για το κάλεσμα στην εκπομπή σας και είμαι στη διάθεσή σας οπουδήποτε θέλετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο νησί και του Οικονολήπτη μας. Καλό βράδυ, Δήμαρχε. Αλίμονο, καλό βράδυ, να είστε καλά. Έγινε. Με λαμπρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, και εθνική υπερηφάνεια, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την εθνική επέτειο του 40 και στην Κομωτινή. Με τάξη τα σχολεία της πόλης, αλλά και ο στρατός παρέλασε περήφανα μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Η εθνική επέτειο στις 28 Οκτωβρίου του 1940 έχει ιδιαίτερη αξία για την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας την αντίσταση της πατρίδας μας ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό και τους αγώνες των λαών για την δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέλασαν μπροστά από τους πολίτες και την εξέδρα των επισήμων, αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα. Με άψογους σχηματισμούς και γεμάτη υπερηφάνεια παρέλασαν οι στρατιώτες, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο στρατός ποτέ δεν ξεχνά την ελληνική ιστορία και τους αγώνες των προγόνων. Ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Θράκης. Μπράβο στα δικά μας παιδιά, ένα ζεστό και δυνατό χειροκρότημα στους δασκάλους, στους μαθητές, στα δικά μας παιδιά, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Ένα μεγάλο μπράβο.
μαθήτριες και μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής. Σπουδαστήριο Κομωτινής. Παρελάβνει το Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κομωτινής. Στην εξέδρα των επισήμων πλησιάζει η παντίνα του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής. Είναι το μουσικό γυμνάσιο και λύκειο της πόλης μας. Μαθήτριες και μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Κομωτινής. Μαθήτριες και μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου. Η σημαία της 21ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού. Η σημαία των 5-11 Μηχανοποιημένου Τάγματος Πεζικού. 6-46 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού. 2-11 Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων και 1ης Επιλαρχίας Αναγνωρίσεως. Παρελάβνει ο διοικητής και το επιτελείο του 1ου τάγματος παρελάσεως.
Ακολουθούν οι λόγοι του πρώτου τάγματος με άψογο παράστημα, υψηλό ηθικό και άρτιους σχηματισμούς. Υπερασπιστές της ελευθερίας του ελληνικού λαού. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα ζεστό χειροκρότημα. Αυτός είναι ο ελληνικός στρατός. Αυτοί είναι οι νέοι του στρατού μας. Τα μηνύματά τους προς χάριν της ημέρας έστειλαν θεσμικοί και από την Κομοτηνή. Την κυβέρνηση στην πρωτεύουσα της Ροδόπης εκπροσώπησε ο βουλευτής του Νόμου Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσημη δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πόλης. Τα μηνύματά τους προς χάριν της ημέρας έστειλαν οι θεσμικοί και από την Κομοτηνή. Την κυβέρνηση στην πρωτεύουσα της Ροδόπης εκπροσώπησε ο βουλευτής του Νόμου Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σήμερα θυμόμαστε, διδασκόμαστε και εμπνεώμαστε από το έπος του 40. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε από το τι πέτυχαν οι Έλληνες όταν είχαν πίστη στη δύναμη της πατρίδος και ενότητα. Αυτή την πίστη και την ενότητα χρειαζόμαστε και σήμερα για το αύριο. Αυτή την πίστη και την ενότητα πρέπει να οικοδομήσουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε για την πατρίδα μας αυτό που όλοι οραματιζόμαστε. Χρόνια πολλά. Από τους 40 μέχρι σήμερα η ίδια ελληνική ψυχή. Και αυτή τη λαμπρά και πανεπίσημη ημέρα, αυτή την λιονταρής και ελληνική ψυχή μας την έδειξε η μαθητιώσα νεολαία μας και ο ελληνικός μας στρατός και τα σώματα ασφαλείας που παρήλασαν. Ο τόπος μας έχει ένα ιδιαίτερο λόγο να σεμνύνεται αυτή την ημέρα, γιατί ένας Κομοτηναίος, ο Χρύσανθος ο Φιλιππίδης, ο Αρχιεπίσκοπος του Όχι, μαζί με όλον τον λαό, μαζί με όλον τον κόσμο είπε αυτό το Όχι, το οποίο Όχι διαφύλαξε την αξιοπρέπεια στην Ευρώπη από τότε μέχρι σήμερα. Η Μητρόπολη μας, συμμετέχοντας στον εορτασμό του Όχι και της 28ης Οκτωβρίου, αύριο το απόγευμα στο Εμπορικό Επιμελητήριο παρουσιάζει τα πρακτικά μιας διημερίδας τα οποία εξέδωσε και η οποία διημερίδα πραγματοποιήθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου. Ένα βιβλίο που έχει σχέση με τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών τον Χρήστον Θοφιλιππίδη και το οποίο θα παρουσιάσει ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλους, η κυρία Μυρίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Τσιγάρας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό. Και οφείλουμε αυτό το μήνυμα να το κρατήσουμε ζωντανό, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Γιατί ο φασισμός και σήμερα εμφανίζεται με πολλές μορφές. Η σημερινή μέρα είναι και μέρα περισυλλογής και αναστοχασμού. Όπως τότε, η χώρα μας, μια μικρή χώρα, όρθωσε το ανάστημά της απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις, έτσι και στις μέρες μας που αμφισβητούνται το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς κανόνες, οι διεθνείς συνθήκες, ακόμα και η Λοζάνη, χρειάζεται με εθνική ενότητα και ομοψυχία να αντιμετωπίσουμε και τις αμφισβητήσεις και τις απειλές. Στις μέρες μας δεν χρειάζονται ούτε οι εύκολοι λεονταρισμοί, αλλά ούτε και η πολιτική κατευνασμού που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε ενεργετικές, θετικές πολιτικές, αξιοποιώντας τον ισχυρό ρόλο και τη θέση της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο του όχι, την άρνηση της Ελλάδος στο τελεσίγραφο των Ιταλών, που είχε ως συνέπεια την έναρξη του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου και την είσοδο της χώρας μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιορτάζουμε σήμερα τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού στρατού. Τιμούμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και έπεσαν για την πατρίδα και την ελευθερία. Το παράδειγμά τους ας αποτελέσει για όλους μας οδηγό στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και ας εμπνεύσει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Χρόνια πολλά σε όλους. Τιμούμε σήμερα την εθνική μας επέτειο, την 28η Οκτωβρίου του 1940. Θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη όλους αυτούς και τις ουραγές πράξεις των προγόνων μας που έπεσαν για να, για να έχουμε σήμερα την ελευθερία μας και την εθνική ανεξαρτησία μας. Η τιμή για μας είναι πολύ μεγάλη και κάθε φορά να είμαστε εδώ, να μπορούμε να δίνουμε το δικαίωμα στους μαθητές αλλά και σε εμάς, να μπορούμε να τους δίνουμε τη δυνατότητα ώστε να βλέπουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα στη ζωή τους. Θα ήθελα να συγχαρώ τους νέους και τις νέες μας, τις μαθήτες και τις μαθητές, για τη σημερινή παρέλαση αλλά και τις στρατιωτικές δυνάμεις για την εξαιρετική τους παρουσία. Σήμερα είναι επέτειος 28ης, μια μέρα η οποία μας θυμίζει διαχρονικά τους αγώνες, τη μεγάλη προσπάθεια και τις θυσίες που έχουν κάνει οι πρόγονοί μας, ώστε να διατηρούμε ως και σήμερα το αίσθημα ελευθερίας αλλά και το αίσθημα της ασφάλειας στη χώρα μας, στην πατρίδα μας. Σήμερα πιο ποτέ από διαχρονικό αλλά και επίκαιρο αποτελεί το μήνυμα της ενότητας, της συνεργασίας, αλλά και όλης αυτής της μεγάλης αγωνιστικότητας που είχαν επιδείξει στο παρελθόν οι πρόγονοί μας, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Μία από τις επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους είναι η 28η Οκτωβρίου. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι η μέρα αυτή έμεινε γνωστή ως επέτειος του όχι και σημάδευσε την Ελλάδα από τον πόλεμο του 1940 και έπειτα. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτό που γιορτάζουμε? Οι περισσότερες χώρες στον κόσμο συνηθίζουν να γιορτάζουν την λήξη ενός πολέμου και την έλευση της ειρήνης. Εξαιρέσεις αποτελούν η Ελλάδα, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ελλάδα γιορτάζει την είσοδό της στον πόλεμο του 40. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, η τότε Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο δια του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά στην οικία του δεύτερου στην Κηφισιά, με τον οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του βασιλείου της Ελλάδος για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του, στην μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την ανάγνωση του κειμένου, ο Μεταξάς
έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλοπρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά την ιστορική φράση «Alor se la guerre», δηλαδή λοιπόν αυτό σημαίνει πόλεμο, εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική θέση επί των Ιταμών Ιταλικών ετοιμάτων. Ο ίδιος ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του που εξέδωσε το 1945 περιγράφει τη σκηνή. «Έχω εντολή, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας κάνω μια ανακοίνωση», και του έδωσα το έγγραφο. Παρακολούθησα τη συγκίνηση στα χέρια και στα μάτια του, με σταθερή φωνή και βλέποντας με κατάματα, ο μεταξάς μου είπε: «Αυτό σημαίνει πόλεμο». Του απήντησε ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου απήντησε όχι. Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπάγος, ο μεταξάς με διέκοψε και μου είπε: «Όχι». Έφυγα υποκλινόμενος με τον βαθύτερο σεβασμό πρώτου γέροντος αυτού που προτίμησε την θυσία αντί της υποδουλώσεως. Ο μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό συνέστημα, την άρνηση της υποταγής. Και η άρνηση αυτή πέρασε στον τότε ελληνικό δημοσιογραφικό τύπο με την λέξη «Όχι». Σημειώνεται πως αυτούσια η λέξη «Όχι» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως τίτλος στο κύριο άρθρο της εφημερίδας Ελληνικών Μέλων του Ευστράτιου στις 30 Οκτωβρίου του 1940. Στις 5 και μισή τα ξημερώματα ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με την ευνηδιαστική εισβολή. Το τελεσίγραφο όριζε ότι η επίθεση θα ξεκινούσε στις 6 το βράδυ των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αμυνόμενη εισήλθε στον πόλεμο. Το λεγόμενο έπος του 40, το οποίο και ακολούθησε, και οι μεγάλες νίκες που ο ελληνικός στρατός κατήγαγε εις βάρος των Ιταλών, καθιερώθηκε να γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου, την ημέρα της επίδοσης του Ιταλικού τελεσίγραφου και της άρνησης του Ιωάννη Μεταξά να συνενέσει. Η Ελλάδα γιορτάζει με την 28 Οκτωβρίου την είσοδό της στον πόλεμο, ενώ οι περισσότερες άλλες χώρες γιορτάζουν την ημερομηνία λήξης του πολέμου. Κάθε χρόνο αυτή η μέρα γίνεται στη Θεσσαλονίκη η επίσημη εορτή, με λαμπρότητα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και άλλων επισήμων, με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο και τη μνήμη του πολιούχου του Αγίου Δημητρίου. Κατά την επέτειο του Όχι, τηλεόραση και ραδιόφωνο προβάλλουν επαιτειακές εκπομπές μνήμης και κάνουν ιδιαίτερη μνήμα στην τραγουδίστρια της Νίκης, Σοφία Βέμπο, η οποία με τα πατριωτικά της τραγούδια εμψύχωνε τους στρατιώτες και μετέδιδε τον ενθουσιασμό της προέλασης των ελληνικών δυνάμεων στην Βόρεια Ήπειρο. Η επέτειος του Όχι γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της κατοχής. Στο κεντρικό κτίριο και στον προάβλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εορτασμός στις 28 Οκτωβρίου το 1941. Γινόταν ομιλίες από τους φοιτητές, ενώ μίλησε για την επέτειο και την παραμονή και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει μάθημα την ημέρα της επετείου, με αποτέλεσμα να απολυθεί από το Πανεπιστήμιο. Στην δεύτερη επέτειο, στις 28 Δεκάτου το 1942, ο εορτασμός έγινε στην πλατεία Συντάγματος με πρωτοβουλία των οργανώσεων ΕΠΟΝ και ΠΕΑΝ. Υπήρχε ανησυχία για το πώς θα αντιδράσουν οι Ιταλικές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες όμως δεν παρενέβησαν. Εκδηλώσεις και διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα έγιναν και σε άλλες πόλεις. Στον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν ολιγοπληθείς συγκεντρώσεις, ανέβαινε κάποιος σε μια καρέκλα, έβγαζε ένα σύντομο λόγο και κατόπιν διαλυόνταν για να αποφύγουν επέμβαση των καραμπινιέρων. Δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες για το τι έγινε στις 28 Οκτωβρίου το 1943. Σύμφωνα με τον Ηλία Βενέζη, γιορτάστηκε η επέτειο στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Γκοτζιά. Ο Βενέζης τότε, να θυμίσουμε, ήταν υπάλληλος της τράπεζας. Κατέφθασαν όμως οι Γερμανοί, που είχαν την ευθύνη της αστυνόμευσης πλέον, υποχρέωσαν όσους συμμετείχαν να σταθούν με τα χέρια ψηλά μέχρι το βράδυ, ενώ έστειλαν και 20 περίπου από αυτά τα άτομα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κάποιοι δεν επέστρεψαν. Για πρώτη φορά η επέτειος γιορτάστηκε επίσημα στις 28 Οκτωβρίου του 1944 με παρέλαση ενώπιον του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε το 1952 η γιορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου να μεταφερθεί στις 28 με το αιτιολογικό ότι η Παναγία βοήθησε τον ελληνικό στρατό στον πόλεμο στην Αλβανία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Ακολουθεί αμέσως τώρα η αθλητική εκπομπή. Πάμε γήπεδο με τον Κόσμο Πανταζή και τον Γιώργο Πανταζίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.